Γιάννα του Μασάτου μαζί μας. Καλά. Πραγματικά. Τα ξέρει, τα διαβάζει αυτό. Εμένα. Καλημέρα, κουκλάρα. Καλημέρα. Τι κάνει. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σα, γεια σα. Γεια σα. Θα πάω και ηλεκτροπληξέματα τα μπάνια. Δεν ξαναπέσω. Όχι, να πέσω. Όχι, δεν ξαναπέσω. Όχι, μωρέ, να παίξει. Μαριάννα, μας χαίρομαι πάρα πολύ εδώ. Εδώ είναι καλά. Ναι, ναι, βεβαίως, εκεί στο κέντρο. Χαιρόμαστε πολύ που είσαι μαζί μας και ο σκοπός ούτως ή άλλως είναι ιερός, γιατί διοργανώνεται μια συναυλία. Έχω φέρει τα σκονάκια. Εννοείται και πολύ καλά έχεις κάνει. Αλλά μιας και μιλάμε για το παράρτημα του αρετέου Τζένι Καρέζη, όπου υπάρχει ανακουφιστική θεραπεία και παροχή. Είναι η μονάδα ανακουφιστικής αγωγής του Αρετέου Πανεπιστημίου και ονομάζεται Τζένι Καρέζη, στη μνήμη της Τζένης, γιατί πριν από πολλά χρόνια πρώτα βοήθησαν βοήθησαν την Τζένη και από τότε αποφάσισαν να κάνουν τη μονάδα. Σωστό. Και πολλές φορές έχω ακούσει και το γιο της που παλεύει ώστε να διατηρηθεί αυτή η μονάδα παρά τα οικονομικά προβλήματα. Θέλω όμως πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για την συναυλία. Πέρασες ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα πριν σε εμάς, πριν τις διαφημίσεις και επειδή έχει σχέση και με τον καρκίνο, γιατί ξέρουμε ότι το κάπνισμα, το υπέρμετρο κάπνισμα που δυστυχώς υπάρχει ανάμεσά μας, είναι βασική αιτία εμφάνισης καρκίνου. Μας έλεγες ότι κάπνιζες 20 χρόνια και το έκοψε μια νύχτα. Ναι. Πες μας λίγο για να περάσουμε και ένα ωραίο μήνυμα στους Κάπνιζα θεατές. Πολύ, βλακωδώς, για πάρα πολλά χρόνια. Νομίζοντα ότι είναι παρέα, ξέρει, όταν θέλει να καπνίσει, βρίσκεσαι. Αχ, έχω μεγάλη χαρά. Θα κάνω ένα τσιγάρο. Έχω μεγάλη στεναχωρία. Θα κάνω ένα τσιγάρο. Χώρισα. Βρίσκει, ναι, βρίσκει ευκαιρίε για να καπνίσει χιλιάδε. Και μετά ξαφνικά βρίσκει το λόγο να μην καπνίζει. Και καταλαβαίνει ότι όλο αυτό ήταν τώρα μια ταλαιπώρια, δηλαδή ένα άγχο. Εγώ θυμάμαι ότι είχα τσιγάρα στο αυτοκίνητο, τσιγάρα στο γύρισμα, τσιγάρα στο θέατρο, τσιγάρα στο σπίτι και ένα πακέτο, επειδή μένω και στην Τέρμα Θεού, Αρχές Αλλάχ, σε ένα πουλόβερ μέσα που δεν το έπαιρνα ποτέ. Ότι άνοιξε νύχτα. Αν ξεμείνω, να μην τρέχω το... να βρω πέρα. Ναι. Γιατί μεγάλη ταλαιπώρια. Τελειώσαμε. Το έκοψε όταν έμεινε έγκυο. Είχε σχέση με το ότι ήθελε να αποκτήσει ένα παιδάκι. Πώς ήταν, ποιο ήταν αυτό το κλικ του μυαλού, αυτή η αφορμή ήτανε που είπες. Ήταν μια πολύ δυσάρεστη στιγμή μου, γιατί ήμουν στο νοσοκομείο μια από τις πολλές φορές που όταν εγώ πάθαινα μία ίωση πήγαινα στο νοσοκομείο, γιατί δεν είχαν τα πνευμόνια από πουθενά να ανασάνουν και έπρεπε κορτιζόνες, εισπνοές, όλα αυτά τα πολύ κομψά. Και ήταν και ο Αλέξανδρος εκεί και τον είδα, ξέρεις, με κοίταγε με έναν τρόπο σαν να λέγει ότι είσαι πολύ άρρωστη. Τι κάτι πρέπει να κάνουμε, να γίνεις καλά. Δεν είναι ωραίο να είσαι άρρωστη. Και λέω, δεν του αξίζει αυτόν τον τρόπο αυτό το πράγμα. Δεν το αξίζει να ζει με έναν άνθρωπο ο οποίος κάθε 15-20 μέρες την καινούργια ίωση. Εγώ πρέπει να πεταχτώ μια βόλτα να μου κάνω μια κορτιζόνη. Αγάπη μου, έρχομαι. Ναι. Μια κορτιζόνη και θα έρθω. Και αποφάσισα ότι δεν το θέλω. Καμιά φορά είναι και ο άνθρωπος που σου δίνει το κίνητρο, έτσι δεν είναι? Κυρίως όταν δεν σου κόβει να το κάνεις για τον εαυτό σου. Γιατί πρέπει πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας να έχουμε σε καλή κατάσταση. Όταν ο άνθρωπός μας όμως είναι πολύ σημαντικός για μας και μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι είμαστε. Το καταλαβαίνουμε όταν καταλάβουμε ότι είμαστε εμείς σημαντικοί για εκείνον και κάνουμε τις κινήσεις που έπρεπε να είχαμε κάνει. Και πώς το πέτυχες αυτό, ήταν μαχαίρι. Μαχαίρι. Όσες φορές χρειάστηκε, θέλησα να καπνίσω από την ώρα που αποφάσισα ότι δεν θα ξανακαπνίσω, άναψα. Γιατί δεν ήθελα να το φοβάμαι. Δεν ήθελα να είναι μια απειλή μπροστά μου. Ναι, ότι κάποια στιγμή ότι αν το καπνίσω θα ξαναγυρίσω. Είναι κάτι το απαγορευμένο. Ναι. Καταφύγεις, ας πούμε, σε άλλες μεθόδους. Ξέρω εγώ, αυτοκόλλητο ή τσίχλα. Τίποτα. Ή... Τσίχλα δεν μασάω ποτέ και ούτε με πλησιάζει άνθρωπος με τσίχλα. Τσιχαίνομαι όσο τίποτα. Λοιπόν, αλλά. Ναι. Πολλά προβλήματα αυτό το κορίτσι. Δηλαδή, αν ένα σύντροφο Όχι αυτό. Αυτό δεν θα. Δεν. Ναι. Τσίχλα. Τσιχαίνομαι. Με μία λέξη. Και αποτέλεσες και καλό παράδειγμα και για τον Αλέξανδρο, γιατί και εκείνος κάπνιζε. Όχι, εκείνος το έκανε το καλό παράδειγμα. Α, πρώτος το διέκοψε. Κάπνιζε κι αυτός, την Άρτα και τα Γιάννενα. Όταν με περιόδους που στη δουλειά έχεις τεράστιο άγχος, πολλή ώρα γυρίσματα, γενικά. Ο καπνιστής δεν χρειάζεται τίποτα. Έχει δίκιο τώρα σε αυτό. Δεν χρειάζεται τίποτα. Βρίσκει πάντα φορμές. Ναι, απλά λοιπόν. Όταν διάβαζα και σε μία συνέντευξή σου, συγγνώμη στα ματινάκι μου, αυτό που είπαμε ότι έχασες και πάρα πολλά κιλά σε περίοδους έντονης δουλειάς, άγχους, στρες. Κάνεις φόκους εκεί στη δουλειά όταν είσαι σε γυρίσματα. Αγάπη μου, εγώ αγχώνομαι γιατί το μπουκάλι είναι εδώ και δεν είναι 3% πιο εκεί. Βρίσκω λόγο. Όχι, αλλά κάτι θα. Αυτό το έχεις ανέκαθεν ή μεγαλώνοντας. Όχι, όχι από πάντα. Βρίσκω λόγους εγώ για άγχος. Α, ναι. Ποδό μέχρι τη γωνία. Τώρα που γίνεις μανούλα, πώς το διαχειρίζεσαι? Με διαχειρίζεται αυτό μια χαρά. Βρίσκει κόλπα, μαμά, βρίσκει κόλπα.
Όχι, σε πιάνει και με την κόρη σου αυτό. Αντίστοιχα. Δηλαδή αυτό το ψυχαναγκαστικό που λες, σε πιάνει και με την κόρη σου, ότι μην πάθει αυτό, μην γίνει εκείνο. Δηλαδή έχεις άγχη και φοβίες. Και έχω κανένα δύο φοβίες. Έχω κανένα δυο. Δυο. Αλλά ναι, θα περίμενε κανείς ότι θα είχα πολλές. Αλλά δεν έχω. Γενικώς νομίζω ότι είμαι μια χαλαρή μαμά. Δηλαδή δεν το κυνηγάω να φάει, δεν το κυνηγάω να ντυθεί, δεν το κυνηγάω με τέτοια. Ναι. Εγώ τη λέω, αγάπη μου γλυκιά, κάτω εκεί που πας, μάλλον θα σπάσει το κεφάλι, θα τρέχουμε. Δεν θα προλάβουμε να πάμε μπαλέτο, γιατί θα πάμε, στο νοσοκομείο να κάνουμε ράματα. Το αντιμετωπίζω κατά αυτόν τον τρόπο. Κάποια στιγμή θα καταλάβει το παιδί ότι η μαμά είναι τρελή. Αλλά για την ώρα περνάνε τα κόλπα. Έτσι, οπότε δεν θα του φαίνεται περνάνε περίεργο. Τα κόλπα μέχρι τώρα. Δεύτερο παιδάκι δεν σκέφτηκες να κάνει? Όχι, αυτή τη στιγμή δεν το σκέφτηκα, ούτε και την προηγούμενη. Γιατί? Ναι. Ας πούμε αυτά που έχουμε να πούμε. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο και θα κάνουμε και ωραία κουβέντα, αλλά ας πάμε λίγο στον ιερό σκοπό. Η μονάδα λοιπόν ανακουφιστικής αγωγής Τζένι Καρέζη δυστυχώς κινδυνεύει αν δεν κάθε τόσο. Περνάει δύσκολα. Υπάρχει ακριβώς μια ομάδα ανθρώπων για να την ενισχύσει οικονομικά. Και έτσι πολλοί καλλιτέχνες διοργανώνεται μια συναυλία για να τη στηρίξετε. Ναι. Εδώ και χρόνια παλεύουμε για αυτή τη μονάδα και μπορώ να πω ότι οι περισσότεροι από τα παιδιά που θα τραγουδήσουν και την Πέμπτη στην Τεχνόπολη. Έχουν έρθει και άλλες φορές και κάθε φορά που έρχονται φεύγοντας λένε πως θέλουν να ξανάρθουν πάλι κοντά μας. Μας βοηθάνε πολύ, γιατί η μονάδα τι κάνει? Την έχουμε συνδέσει λίγο με τον καρκίνο. Δεν είναι μόνο ο καρκίνος και δεν είναι μόνο ο πόνος η μονάδα. Περισσότεροι το έχουν σκεφτεί πάντα με μια έτσι θλιμμένη μουσική, με λίγη θλίψη. Δεν είναι θλίψη, είναι χαρά. Είναι χαρά γιατί είναι η πολυτέλεια των ανθρώπων που θέλουμε όλοι μας, δηλαδή να έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε αξιοπρεπείς στην καθημερινότητά μας, είτε μείνουμε είτε φύγουμε. Την ώρα που ζούμε τα δύσκολα, έτσι. Δεν είναι απαραίτητα κάτι κακό. Το αντίθετο, είναι κάτι καλό. Γιατί είναι, οι άνθρωποι αυτοί βοηθάνε όλους εμάς όταν ερχόμαστε στη δύσκολη θέση που θα μας φέρει μια χρόνια ασθένεια. Αυτή είναι ο πόνος, είναι η δύσπνοια, είναι το Αλτσχάιμερ. Όλα αυτά όλες οι αρρώστιες που είναι χρόνιες μας δημιουργούν πάρα πολλών ειδών προβλήματα. Στην καθημερινότητα, δεν είναι μόνο πόνος. Σωστό. Λοιπόν, δεν είναι ευχάριστο σε έναν άνθρωπο να μην μπορεί να φάει. Δεν είναι ευχάριστο σε έναν άνθρωπο να μην μπορεί να πάει ή να πηγαίνει συνέχεια. Όλα αυτά τα προβλήματα λοιπόν μπαίνουν σε μία σειρά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι σε αυτό. Το κάνουν πάρα πολλά χρόνια και το κάνουν πάρα πολύ καλά. Η Κυριακή Μιστακίδου είναι η γυναίκα που το έφερε επί της ουσίας στην Ελλάδα όλο αυτό το πράγμα. Διαβάζω, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά έχει ενδιαφέρον ότι έως και σήμερα έχουν παρασχεθεί υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας σε περισσότερους από 9.500 ασθενείς, ενώ μετράτε πάνω από 66.000 επισκέψεις ανθρώπων που έχουν βοηθηθεί με κάποιο τρόπο. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που εμείς θεωρούμε αυτονόητο, το να πάρω το μπουκάλι, να το ανοίξω και να πιω νερό. Υπάρχει άνθρωπος που δεν μπορεί να το κάνει. Όταν λοιπόν του δίνεις πίσω το δικαίωμά του στην αξιοπρέπεια και στην ευκολία της καθημερινότητας, είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε να πάει χαμένο. Δεν μπορεί να πληρώνεις γι' αυτό. Ενώ στη μονάδα όλα αυτά που συζητάμε είναι δωρεάν. Όταν ένας άνθρωπος έχει πρόβλημα και πάνε... Μιλάμε και για ένα δημόσιο νοσοκομείο ούτως ή άλλως. Βέβαια, μιλάμε για το αρετέιο. Και όταν κάποιος έχει ένα πρόβλημα και δεν μπορεί να μετακινηθεί για να πάει στο νοσοκομείο, το ότι θα πάνε εξειδικευμένοι άνθρωποι πάνω στα δικά του προβλήματα, που τα ξέρουν με λεπτομέρειες από το ιστορικό, από όλα αυτά. Εσύ πώς και είσαι τόσο ευαισθητοποιημένη, γιατί σε βλέπω, μιλάς με πολύ πάθος. Είχες το τους περιβάλλον. Έχω ζήσει πολύ κοντά. Είχες, ναι, είχα ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο που πριν φύγει από αυτή τη ζωή, κατάφερε να χαμογελάσει και να ζήσει στιγμές πολύ καλύτερες από αυτές που ζούσε πριν να μπει η Κυριακή Μιστακίδου στη ζωή της. Οπότε νιώθεις με κάποιο τρόπο ότι χρωστάς. Ναι. Όχι με κάποιο τρόπο, χρωστάω. Χρωστάω για το βλέμμα αυτού του ανθρώπου, του δικού μου που έφυγε, και για το βλέμμα άλλων ανθρώπων που έχει τύχει να δω σε όλα αυτά τα χρόνια της φιλίας μου με την Κυριακή Μιστακίδου. Λοιπόν, ναι. Είναι αυτό που λες, όταν το έχεις δει στο περιβάλλον, και εγώ είχα τη γιαγιά μου με Αλτσχάιμερ και ξέρω πώς είναι από τη μία μέρα στην άλλη ο δικός σου άνθρωπος να μην μπορεί να έχει αυτά που θεωρούσες δεδομένα και την αξιοπρέπεια, όπως λες, καθημερινότητας. Ναι, είναι πολύ άσχημο ένας άνθρωπος να χάνει το κύρος εντός εισαγωγικών, δεν χάνεται ποτέ το κύρος μιας ανθρώπινης προσωπικότητας. Να τον βλέπεις πάντως να λιώνεται μπροστά σου, δεν είναι όμορφο. Δεν. Άμα μπορείς λοιπόν να του παρέχεις ό,τι καλύτερο γίνεται, και αφού υπάρχει τρόπος για το ό,τι καλύτερο, γιατί ο κόσμος να μην το μάθει, γιατί ο κόσμος να πάει να πληρώνει, και γιατί
ο κόσμος να μην πάει να βοηθήσει, να μην ενισχύσει τη συναυλία μας την Πέμπτη, που ελπίζουμε ότι ο καιρός δεν θα μας τα χαλάσει. Έχουμε βάσιμες πληροφορίες, μίλησα εγώ με τον κύριο και μου είπε ότι την Πέμπτη θα είναι καλά τα για πράγματα. Για πες μας λίγο, την Πέμπτη λοιπόν, 24/9 στις 8.30 στην Τεχνόπολη, ποιοι συμμετέχουν? Λοιπόν, θα τους πω με αλφαβητική σειρά. Αν δείχναμε και το βίντεο, αναδιαστήμα τους. Για ξαναδείχτε το να δείτε την αλφαβητική σειρά, μην τα πω άλλα ντάλλα. Έλα, βοηθάτε, και εγώ. Νάτι, η Λένα Ιαλκαίου, η Ελένη Δήμου, η Πεγκυζίνα, η Ρο, ο Κοριαλάς, ο Κραουνάκης, ο Πετράκης και ο Σαμπάνης. Τέλεια. Είναι κοντά μας και ήταν και άλλοι φίλοι που θέλανε να έρθουν, μα δεν μπορούσαν γιατί σήμερα είχαν κάποιες υποχρεώσεις. Είναι ο Σεπτέμβρης, είναι ακόμα συναυλιακός μήνας και οι περισσότεροι εργάζονται. Και όλοι είναι πολύ ωραίοι άνθρωποι, εκτός από πολύ ωραίοι καλλιτέχνες. Ναι. Είναι ένας και ένας. Είναι κλεκτοί άνθρωποι, είναι καρδιάς άνθρωποι. Η συναυλία πόση διάρκεια θα έχει? Δεν θα ξεπεράσουμε το 11.30 γιατί δεν μπορείς να ξεπεράσεις το 11.30. Α, στο συγκεκριμένο χώρο. Ναι, η Τεχνόπολη έχει αυτό το. Γι' αυτό ξεκινάμε και στις 8.30. Ακριβώς. Θέλω όμως να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί εκτός από τα παιδιά που είναι πάνω στη σκηνή και που θα τους ευχαριστηθεί ο κόσμος, την ενορχήστρωση την κάνει ο Δημήτρης ο Μπαρμπαγάλας και πάντα καταφέρνει. Γιατί την κάνει πάντα ο Δημήτρης και καταφέρνει πάντα και ενώνει τους. Α, θα υπάρξει πάντρε. Ναι, ναι, βέβαια. Τους ενώνει με. Δεν ξέρω αν θα κάνουν φέτος, αν θα ανέβουν δύο ή τρεις ντουέτα ή οτιδήποτε. Δεν, σήμερα θα πάω να δω την πρόβα. Μάλλον. Καταφέρνει όμως και ενώνει τα κομμάτια τους έτσι που κάνει μια. Στο τέλος μια συναυλία που είναι λες ότι είχαν επιλέξει μόνοι τους να είναι. Ότι δεν μπορεί, το προβάρουνε μήνες τώρα και το έχουν. Όχι. Ναι, όχι, δεν το προβάρουνε μήνες. Πολύ λίγο το προβάρουνε. Όχι, 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 ότι λέει. Α, ναι, ναι, ναι. Ναι. Είναι και η κοπελίτσα έχει και αυτό το πρόβλημα. Ναι, ναι και που δεν ακούει λίγο. Έχεις πολύ χιούμορ. Να σου πω, με τους μαθητές τι γίνεται, συνεχίζεται πριν κλείσουμε. Θα συνεχίσουμε. Έχω να πω ότι ευχαριστώ μου καλή. Α, δεν τελειώνει. Έχω να πω εγώ ευχαριστώ εδώ πέρα κάτι τώρα. Τρεις σελίδες, κατάλαβα. Όχι, δεν είναι. Αυτά μην νομίζει, είναι άλλα. Πιάσου εμένα οι ψυχαναγκασμοί μου τώρα. Λοιπόν, κάτσε, λοιπόν, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Τεχνόπολη και στο Δήμα Αθηναίων γιατί μας βοήθησαν πάρα πολύ το προσωπικό της και είναι και γλυκύτατοι άνθρωποι όλοι. Θέλω να πω στο Μίνο του Ζαφυρόπουλο και τη Χόμερ που μας έφτιαξε το. Μην λέμε λεπτομέρειες. Γιώργος ο Γκάμαρης που έκανε και την Image Group, την αλυσίδα πολιτισμού Ιαννός. Από εκεί μπορείτε να αγοράσετε εισιτήρια. 10 ευρώ είναι μέχρι και την Πέμπτη. Την Πέμπτη είναι 11 στο χώρο. Το σκηνοθέτη Γιώργο Πετρολέκο, ο οποίος έκανε το σποτ. Και τον Νίκο το Χρονόπουλο, ο οποίος είναι ο ηχολήπτης μας και προσωπικός μου φίλος, ο οποίος. Τον τρέχω σαν άλογο τον έρμο, αλλά είναι ψηλός και δεν τον πειράζει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, United Technical Group για τη δωρεάν παραχώρηση του ηλεκτρικού. Δεν κάνει να τα λέμε όλα αυτά στην τηλεόραση. Γιατί? Όχι, κάνει. Α. Βοηθήσανε. Όταν ένα άνθρωπο σου. Θα σου πω γιατί. Είναι φιλανθρωπικό. Το... Ναι. Άρτε Σαμπρόζο Κέτερινγκ και την Μάγδα την Κουτσούκου είναι άνθρωπο που βοηθάει εμένα γιατί είμαι σκράπα. Πάντω το έχει πάρει προσωπικά σαν να είσαι διοργανώτρια. Προσωπικά το έχω πάρει. Το βλέπω. Μπράβο. Εγώ όλα προσωπικά τα παίρνω. Συγχαρητήρια. Σου φαίνεται γιατί ότι κάτι το πιστεύεις, αν δεν του δώσεις όλο το πάθος. Ναι, αν δεν το κάνεις, αν το κάνεις σαν πάρεργο, δεν γίνεται τίποτα. Μπορείς να κάνεις ό,τι κάνεις, να το κάνεις με την ψυχή σου. Όχι, αλλά πότε προλαβαίνεις. Με ένα μωρό 5 ετών. Τρία σκυλιά. Τους συμμαθητές. Έξι, βάλε και τα τρία δέσποτα. Τα ζώα. Τα θέατρα. Τι κάνω. Θέατρο, όχι, δεν έχω φέτος. Κάνω τηλεόραση, θα αρχίσω. Δεν έχω αρχίσει ακόμα γυρίσματα. Για τους μαθητές. Για να μην γίνουν και τελικά πήραν το πράσινο φως. Κοίτα, αυτό το καλοκαίρι ήταν ένα. Γενικώς με την τηλεόραση και με τα σύριαλ πάντα υπάρχει ένα. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Σε εμάς κάποιες στιγμές ήταν να είναι, κάποιες όχι. Λίγο τα δημοψηφίσματα, λίγο οι εκλογές, λίγο τα κάπιτα, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Θα πάμε. Τέλεια. Εν τέλει, που είναι και το ζητούμενο. Είχατε το κρασί και τη θάλασσα, δεν είχατε τα γόρι. Αλλά... Το βρήκαμε και αυτό και το καλύψαμε. Εσύ, Μαριάννα, επειδή ήσουν και στις χρυσές εποχές των καθημερινών, δηλαδή στα καλά όχι, τα καθημερινά. Εγώ ήμουν στις χρυσές εποχές γενικώς, διότι. Ναι, πρόλαβε να κάνεις μια προκοπή και να πεις ότι στη χρυσή εποχή του καθημερινού που κι εγώ είχα τους πρωταγωνιστικούς ρόλους έβγαλα κάποια χρήματα στην άκρη. Ένα φεγγάρι έβγαλα καλά λεφτά. Ένα φεγγάρι. Γενικώς δεν μπορώ να πω ότι είχα πουλήσει το τομάρι μου όπως έπρεπε. Ναι. Γιατί τώρα που ξέρω τα πράγματα, κατάλαβα ότι πια στην κορόιδο. Ότι κάτι έκανε λάθος. Κάτι επανάληψη. Δηλαδή ναι. Ήταν και ξέρεις, σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, πρέπει να είναι σύμπτωση. Ο Αλέξανδρος που ζείτε στο ίδιο σπίτι και αυτός δεν πουλούσε καλά τον εαυτό του. Αυτό θα, άμα τον ρωτήσετε και θέλει ποτέ να σας τα απαντήσει, θα σας τα απαντήσει μόνο του. Α, εντάξει, όχι εννοώ ότι αν δεν ταιριάζατε, δεν συμπεθεριάζατε. Καμιά φορά συμπληρώνει τον άλλον είτε συμπεθεριάζει. Ένα από τα δύο συμβαίνει. Εγώ πάντως ήμουν ηλυθία. Είσαι συμπαθεστάτη. Αλλά ηλυθία παρόλα τα αυτά. Όχι. Η κόρη σου, τι θαυμάζει περισσότερο στην κόρη σου, τι είναι αυτό που λατρεύει σε αυτή τη φάση των 5 ετών, που φαντάζομαι είναι ανθρωπάκι κανονικό. Εγώ βλέπω τα μαλλιά μέχρι τα νύχια του ποδιού, ακόμα και αυτά που κόβω.
Τα πάντα τα λατρεύω. Δεν έχουμε τίποτα ψυχαναγκασμό σε κρατά με νυχάκια, δοντάκια. Όχι, τα μαλάκια τη τα βράτε τη μικρή. Κουβαλά λίγα στην τσαντούλα στα μαλάκια τη μικρή. Λίγα δοντάκια των πρώτων δόντων. Το φορούν εσύ. Κοροϊδεύουν εμένα επειδή έχω κρατήσει τον ομφάλιο λόρο. Τον ομφάλιο λόρο τον κρατά. Εγώ. Μπράβο, κορίτσι, που είσαι δικιά μου. Δεν σηκώνω μια ψηλή, όχι, δεν θα εκτεθώ άλλο.